που ζούμε είναι μια υπερπραγματικότητα. Δηλαδή ότι δεν είναι η κανονική ως υπερπραγματικότητα, αλλά ότι κυριαρχείται από την έννοια του simulacrum. Simulacrum είναι το ομοίωμα. Και θεωρεί ότι αυτό το οποίο δημιουργείται πλέον από τα μαζικά μέσα επικοινωνίας, ότι είναι ένα ομοίωμα της πραγματικότητας και εμείς πλέον προσαρμόζουμε τη ζωή μας σε αυτό το ομοίωμα. Δεν το αμφισβητούμε, διότι το θεωρούμε ως πραγματικότητα και προσαρμόζουμε τη συμπεριφορά μας ανάλογα με αυτό. Χάνουμε όλο ένα και περισσότερο αυτή την αίσθηση του πραγματικού, επειδή βιώνουμε όλο ένα και περισσότερο αυτή την αίσθηση του ομοιώματος. Είναι λίγο πεσημιστικά, αλλά πεσημιστικός είναι όλος ο μεταμοντερνισμός, αν υπάρχει τέλος πάντων μεταμοντερνισμός. Είναι μια πεσημιστική γριά, διότι ο μεταμοντερνισμός θεωρεί αυτό το πράγμα. Μέχρι τον μεταμοντερνισμό υπήρχε η αίσθηση της αναζήτησης μιας πραγματικότητας. Δηλαδή όλοι οι φιλόσοφοι και όλοι οι διανοούμενοι προσπαθούσαν να βρουν κλειδιά για να προσεγγίσουν την πραγματικότητα. Έτσι. Ψάχνανε. Όχι απλώς ψάχνανε για κάτι το οποίο πίστευαν ότι υπάρχει εκεί. Από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη μέχρι τον Καντ και τον Μάρξ, όλοι αναζητούσαν διάφορους τρόπους για να καταλάβω καλύτερα την πραγματικότητα που έχω απέναντί μου. Στο μεταμοντερνισμό θεωρείται προγραμματικά αποδεκτό ότι δεν υπάρχει πραγματικότητα. Ότι δεν υπάρχει αντικειμενική πραγματικότητα, αλλά ότι η πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο συγκροτείται από νοητικές διεργασίες και κοινωνικές συμπεριφορές. Είτε αυτό ο Μποντριάν το λέει υπερπραγματικότητα, είτε ο Λιωτάρ το λέει αλλιώς, είτε ο Τζέιμσον αλλιώς, αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει μια πεσημιστική βάση, διότι θεωρεί ότι δεν υπάρχει κάτι πραγματικό. Άρα, αυτό τι σημαίνει, αυτό από τη μία είναι απελευθερωτικό, διότι με αποδεσμεύει από την προσπάθεια να προσεγγίσω ένα συγκεκριμένο πράγμα, από την άλλη είναι απογοητευτικό, διότι δεν έχω στόχο. Από τη στιγμή που λέω δεν υπάρχει κάτι, άρα δεν τίνω να το προσεγγίσω, άρα βολεύομαι στις πατόφλες μου. Καταλάβατε. Δεν υπάρχει πραγματικότητα με την έννοια του ότι υπάρχουν πάρα πολλές πραγματικότητες οι οποίες συγκροτούνται με πολύ δικούς τρόπους. Θα πει κάποιος, τότε εγώ τι κάνω δηλαδή, οντολογικά δηλαδή και επιστημολογικά συμπεριφερόμενος, τι κάνω εγώ ως άνθρωπος, ας πούμε, από τη στιγμή που τα ερωτήματα, τα πάγια που ετίθεται ο πάντα στη ζωή και στη φιλοσοφία, αυτό το ποιοι είμαστε που έλεγε ο Γκογκέν στο έργο, ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και πού πάμε, από τη στιγμή που σου λέει ο άλλος ότι το ποιοι είμαστε, μπορεί να το προσεγγίσεις με πάρα πολλούς τρόπους και να πάρεις πάρα πολλές απαντήσεις. Και ανάλογα με το τι απάντηση θα πάρεις, θα μείνεις περισσότερο ή λιγότερο ικανοποιημένος. Εκεί λοιπόν λες εσύ, τι γίνεται εδώ, ας πούμε, μέχρι τώρα μου δίνανε μια απάντηση. Η κάθε θεωρία, η κάθε θρησκεία, η κάθε φιλοσοφία μου έδινε μια απάντηση. Για το ποιος είμαι, για το που πάω, για το τι κάνω. Εδώ τι γίνεται, πώς δηλαδή. Μου λες ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει μια απάντηση, αλλά είναι όπως το προσεγγίσεις και όπως το ερμηνεύσεις. Αυτό το πράγμα μου κόβει τα πόδια εμένα βέβαια, διότι έχω συνηθίσει σε απαντήσεις. Από την άλλη, και κάποιος μπορεί να πει, τι καλά, τότε τι κάνουμε δηλαδή. Και η απόλαυση αυτή της αναζήτησης του στόχου του μιας αντικειμενικής αλήθειας που τίνω να την προσεγγίσω, να την προσπελάσω, χάνεται. Σου λένε τώρα οι μεταμοντέρνοι ότι όχι, χάνεται, υποκαθίσταται από την απόλαυση της συνειδητοποίησης ότι η πραγματικότητα συγκροτείται και της διερεύνησης των τρόπων με τους οποίους συγκροτείται. Η θρησκεία είναι ένας τρόπος να μας αποκαλύψει αυτή την πραγματικότητα. Και όσοι είναι της θρησκείας άνθρωποι και κρατάνε ακόμα, έχουν κρατήματα ασφάλειας τέτοιας, δεν το έχουν χάσει τόσο, διότι υπάρχει από πίσω ένα σύστημα ίσως πιο ισχυρό. Όσοι είναι της επιστήμης άνθρωποι, έχουν και αυτοί ένα άλλο σύστημα, το οποίο ακόμα δεν έχει χάσει την αξιοπιστία του. Ούτε το ένα, είδατε ότι το θέμα της θρησκείας, αν ο άνθρωπος είναι πιστός και ακόμα και όταν βάζει πάρα πολύ νερό αυτή η αξιοπιστία, βλέπετε ότι βρίσκει τρόπους να το παρακάμψει και να επιμείνει σε αυτό. Το ίδιο και στην επιστήμη.
ένας επιστήμονας που υπάρχει αυτό το πλαίσιο το πολύ συγκεκριμένο, η εμπιστοσύνη δηλαδή στη τοποθεσία, κρατιέται ακόμα. Ο μέσος άνθρωπος όμως, ο οποίος σιγά σιγά έχει μία περίεργη σχέση με λίγο από θρησκεία, με λίγο από επιστήμη, με λίγο από όλα αυτά, και αυτός είναι που μας ενδιαφέρει εμάς, ο μέσος άνθρωπος, στην τέχνη δηλαδή και σαν ορίζοντας υποδοχής, το χάνει πιο έντονα. Κυριαρχεί η ιδέα και όχι η μορφή. Τι θα πει τώρα αυτό το πράγμα? Γιατί τα προηγούμενα έργα δεν είχαν ιδέα. Όλα τα έργα είναι ενοιολογικά κατά μία άποψη, διότι όλα στηρίζονται σε κάποια ιδέα. Δεν είναι κανένα έργο δηλαδή το οποίο δεν έχει ουδέ μία ιδέα. Ο Παρθενώνας, για παράδειγμα, είναι ένα ενοιολογικό έργο. Διότι υπάρχει από πίσω μία πάρα πολύ ισχυρή ιδέα. Δηλαδή, τι ιδέα είναι αυτή? Εκφράζει το δημοκρατικό ιδεώδες. Εκφράζει την αίσθηση του ανθρώπινου μέτρου της ισορροπίας και της αρμονίας. Εκφράζει την ενότητα των μερών ως προς το σύνολο και την ρυθμική ισοκατανομή τους. Άρα είναι ένα ιδεολογικό, το αποτέλεσμα μιας ιδεολογικής διεργασίας. Δεν χτίσανε τις Βερσαλίες, διότι δεν ήθελαν τις Βερσαλίες, δεν ήθελαν δηλαδή να εκπηγάζει από ένα κεντρικό σημείο προς την περιφέρεια, αλλά ήθελαν κάτι το οποίο θα το διαβάζω μέσα σε μία διαδρομή που θα λειτουργούσε σαν παράλληλη αντιστοιχεία του υποκειμένου με αυτό που είχε απέναντί του. Δηλαδή, εγώ προχωράω, η πρόσωψη του Παρθενώνα, σας είχα πει, δεν είναι αυτό που βλέπεις βλέποντας τα προπύλαια. Έτσι. Άρα έχω δύο. Γιατί δεν είναι τώρα αυτό? Δεν μπορούσαν να κάνουν μια σκάλα την άλλη να το βλέπει? Γιατί πρέπει να βλέπει την Ανατολή. Εντάξει, να βλέπει τον Ημιτό. Αλλά γιατί δεν κάνανε μια σκάλα από εκεί εδώ? Αυτοί που βαλίσαν όλη την Πεντέλη για να το χτίσουν. Δεν μπορούσαν να κάνουν μια σκάλα από την άλλη μεριά του βράχου? Τι ήταν αυτό? Ήταν ότι ήταν στη σκοπιμότητα του τρόπου προσέγγισης. Δηλαδή, εσύ κάποια στιγμή έπρεπε να μπει και καθώς προχωρούσες, εν είδη που μπεις, έβλεπες να διαδραματίζονται στη Ζωφόρο και στα υπόλοιπα σημεία να διαδραματίζονται διάφορα γεγονότα από τα οποία εκείνη την ώρα, καθώς τα προχώραγες και τα κοίταγες, παραλύλιζες τη δική σου διαδρομή με τη διαδρομή του μύθου και της ιστορίας. Και αυτό το πράγμα σε έδαινε μαζί τους. Σου μάθαινε πράγματα και όταν έφτανες πλέον, αφού είχες κάνει όλη αυτή τη φοβερή στροφή και έφτανες τέλος πάντων στην πρόσωψη, αισθανόσουν έτοιμος. Γιατί αισθανόσουν έτοιμος? Διότι είχες υποστεί, είχες περάσει από όλη αυτή την καταπληκτική διαδικασία. Άρα ένα ενοιολογικό περιεχόμενο υπάρχει. Όλα τα έργα έχουν ενοιολογικό περιεχόμενο. Πάντα δηλαδή υπάρχει μια έννοια και μια ιδέα. Η διαφορά είναι ότι σε όλες τις άλλες μορφές της τέχνης που έχουμε μέχρι τη δεκαετία του 70 που μας ενδιαφέρει, άντε μέχρι τον Duchamp, αν το πούμε πρωτοενιολογικό τον Duchamp, τον Dardai δηλαδή, μέχρι τότε οι άνθρωποι είχαν μία ιδέα. Αυτή την ιδέα λοιπόν αναζητούσαν μία μορφή που θα εξέφραζε αυτή την ιδέα. Όταν ο Πιέρο ντε λα Φραντσέσκα διαβάζει Πλάτων, ας πούμε, και έχει μεθύσει με αυτά που λέει ο Πλάτωνας και του φαίνονται τόσο όμορφα και τόσο όμορφα και τόσο ισορροπημένα, και όταν ο Πλάτωνας λέει ότι η τελειότητα των αρχιετυπικών μορφών και οι τέλειες αναλογίες και η ιδέα είναι έτσι και η ιδέα είναι έτσι, εγώ ως Πιέρο ντε λα Φραντσέσκα θα έρθω πάνω στο Μουσαμά και θα προσπαθώ να φτιάξω αυτό το πράγμα, δηλαδή κάτι το τέλειο. Και πώς θα το φτιάξω το τέλειο? Με ένα κλειδί γεωμετρίας, με ένα κλειδί νοησιαρχίας, με ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, μεθάω με τον Πλάτωνα καθώς τον διαβάζω και λέω μετά, πρέπει να βρω μία μορφή που να, αυτά τα στοιχεία να υλοποιηθούν σε χρώματα, σε σχήματα, σε κάτι. Και την βρίσκω. Δηλαδή, ενώ υπάρχει και εκεί η αναζήτηση της ιδέας, είναι μια ιδέα, η όλη η καλλιτεχνική διαδικασία επικεντρώνεται στον τρόπο που αυτή η ιδέα θα υλοποιηθεί σε μορφή. Και μετά όταν εγώ είμαι θεατής, βλέποντας τη μορφή, ικανοποιούμε αισθητικά, έχω ένα είδος αισθητικής εμπειρίας ή αισθητικής απόλαυσης, έτσι, και μέσα από αυτή την αισθητική απόλαυση προσεγγίζω την ιδέα.
αν το κάνω, διότι εμείς, ας πούμε, τον Παρθενώνα, τον προσεγγίζουμε χωρίς να καταλαβαίνουμε αυτά που καταλάβαινε ο αρχαίος Έλληνας που έβλεπε τον Παρθενώνα. Καταλαβαίνουμε δηλαδή διάφορα πράγματα, αλλά ο άλλος καταλάβαινε περισσότερα γιατί ήταν ενταγμένος μέσα στο κοινωνικό του πλαίσιο. Σε εμάς μπαίνουν και διάφορα εμβόλυμα μεταμοντέρνα. Δηλαδή, ο μεταμοντέρνος λέει ότι εσένα σου αρέσει ο Παρθενώνας, διότι ο Παρθενώνας είναι σύμβολο ελληνικότητας και επειδή εσύ είσαι ένας επαρχιώτης του παγκόσμιου χωριού και μια χώρα στην περιφέρεια και θες να αισθάνεσαι εθνικά υπερήφανος, αυτό το οποίο το εκτιμεί όλη, το εκτιμά όλη η ανθρωπότητα ως σύμβολο, θέλεις να το ταυτίσεις με τη δική σου πολιτιστική κληρονομιά και ενώ δεν ξέρεις τίποτα γι' αυτό, σου αρέσει πάρα πολύ. Καταλάβατε, αυτό λέει ο μεταμοντερνισμός και τον τρόπο με τον οποίο το διαβάζω. Εξάλλου ο Στιούαρτ, ας πούμε, στο βιβλίο του που έχει κάνει τις αντίστοιχες εκδόσεις Καστονιώτη και μιλάει για την αρχαία Ελλάδα, την αρχαία ελληνική τέχνη, ο Νάιτζελ Σπάιτι, λέει οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι μεταμοντέρνοι. Έτσι αρχίζει το βιβλίο. Διότι ήταν αυτοί που συγκρότησαν την εικόνα του εαυτού τους. Αυτό είναι λίγο νεολογικό. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει πώς εδώ πια στην νεολογική τέχνη εγκαταλείπεται εντελώς η αναζήτηση της μορφής. Δεν έχει σημασία τι μορφή θα πάρει αυτή η ιδέα, έχει σημασία μόνο να διατυπωθεί η ιδέα. Ένα άγαλμα από πού μας βγάζει κάτι? Από τις φόρμες του. Έτσι. Ένα ωραίο μνημείο από πού μας βγάζει κάτι? Από την συνθετική του διάρθρωση, ο Παρθενώνας, ας πούμε, που λέμε. Ένας Ρέμπραντ από πού μας βγάζει κάτι? Από τον τρόπο που παίζει με το φως και τη σκιά. Δηλαδή όλα αυτά που μας βγάζανε κάτι, μας τα βγάζανε μέσα από τα ίδια τα υλικά της ζωγραφικής. Το χρώμα, το σχήμα, το λάδι, τη διάταξη, το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Εδώ αυτά μπαίνουν στην άκρη. Γι' αυτό η Λούση Λίπαρτ, που έγραψε έτσι ένα πολύ ωραίο προτοκείμενο για την conceptual art, μιλάει για την αφυλοποίηση της τέχνης. Τώρα που καταργήθηκαν οι διδασίες, θα το διαβάσετε στα βιβλία αποϋλοποίηση. Έτσι. Παλιά το λέγαμε αφυλοποίηση, αφυλοποιείται. Δηλαδή τι κάνει, χάνει την υλική υπόσταση. Μου αρέσει, αν μου αρέσει, ή το προσεγγίζω εν πάση περιπτώσει, χωρίς να έχει καμία σημασία αν είναι πράσινο ή κόκκινο, αν είναι μπλε ή κίτρινο, αν είναι πώς είναι διατεταγμένο. Δεν έχει υλικό ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Και αυτό έρχεται και σε αντίδραση του μοντερνισμού, όπου ο Γκρίνμπεργκ, ο Κλέμεντ Γκρίνμπεργκ ήταν ένας θεωρητικός ο οποίος υπερασπίστηκε τον αφηρημένο εξπρεσιονισμό και τη συνέχειά του και έλεγε ότι η τέχνη αυτοκαθορίζεται και κάνει την αυτοκριτική της μέσα από το ίδιο της το υλικό. Σαν αντίδραση σε αυτό το πράγμα του Γκρίνμπεργκ, έρχονται αυτοί οι ενοιολογικοί πλέον να μιλήσουν για την ιδέα. Με την ποίηση, με τον λόγο γενικά έχει πάρα πολύ σχέση η ενοιολογική τέχνη. Διότι το χρησιμοποιεί πάρα πολύ τον λόγο. Θεωρεί δηλαδή ότι αντιλαμβάνομαι αυτό που αντιλαμβάνομαι σήμερα σαν πραγματικότητα, το αντιλαμβάνομαι μέσω των λέξεων, μέσω του λόγου. Και επειδή δεν το αντιλαμβάνομαι πάντα σωστά, διότι ο λόγος δηλαδή, επιβάλλοντας ένα νόημα, προσπαθεί να μου ανατρέψει τους τρόπους που λειτουργεί ο λόγος. Άρα μια ομάδα είναι ένα πολύ περίεργο ενοιολογική τέχνη με την έννοια ότι έχει πολύ διαφορετικά πράγματα.